Τον ξέρετε περισσότερο, ειδικά στην περιοχή των Τρικάλων, ως πολιτικό. Σήμερα η πολιτική θα βγει από την κουβέντα μας, διότι έχει κάνει εξαιρετικές σπουδές ο Μικαήλης Χατζηγάκης. Στα Τρικάλα, επαναλαμβάνω, σίγουρα έχετε διαβάσει το βιογραφικό του, αλλά το λέω για τους υπόλοιπους, διότι ξεκίνησε με σπουδές στα οικονομικά. Καλησπέρα, κύριε Χατζηγάκη, και την πολιτική οικονομία ειδικότερα. Να είστε καλά και ευχαριστώ για τα καλά σας λόγια. Στο London School of Economics. Πήγε για μεταπτυχιακό στο Tufts, ένα από τα πιο αξιόπιστα και μεγαλύτερα πανεπιστήμια της Αμερικής, το Fletcher School, και μεταπτυχιακό κατόπιν στη δημόσια διοίκηση στο Harvard, στο Kennedy School. Ως οικονομολόγο λοιπόν φιλοξενούμε σήμερα τον κύριο Μικαήλη Χατζηγάκη και ως διευθύνοντα σύμβουλο μιας μεγάλης εταιρείας ενέργειας για να μιλήσουμε για όλα αυτά που ένα χρόνο τώρα τα συζητούμε. Ήρθε σχεδόν ένα χρόνο πριν, μόλις συμπληρώσαμε 11 γεμάτους μήνες από τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, αλλά ήδη είχαν ξεκινήσει τα προβλήματα στην ενέργεια, αυτός ο ενεργειακός πόλεμος, η ενεργειακή κρίση νωρίτερα από το φθινόπωρο πέρσι, και φάνηκε η γύμνια της Ευρώπης, μπορεί να είναι και ακραία λέξη, αλλά το ότι δεν έχει αυτή την ενεργειακή αυτονομία η Ευρώπη, νομίζω το είδαμε με τον πιο εμφατικό τρόπο. Και το είδαμε κυρίως στην τσέπη μας, έτσι, κακά τα ψέματα. Πάμε να δούμε λοιπόν γιατί αυτές οι κινήσεις σε έναν οργανισμό που θεωρούμε ότι δεν φροντίζει για το σήμερα, αλλά έχει πάντα υπόψη του ο φορέας την προοπτική του μέλλοντος. Κάνει ένα σχέδιο και για το μέλλον. Καταρχάς, ευχαριστώ για τη φιλοξενία, κύριε Βολίζο. Δική και να καλησπίσω και τους ακροατές σας. Η πραγματικότητα είναι ότι η Ευρώπη άργησε. Η Ευρώπη καθυστέρησε πολύ να φύγει από τα βρώμικα ορυκτά καύσιμα και αυτό το πληρώνει. Είμαστε, αν θέλετε, εχμάλωτοι των ορυκτών καυσίμων. Αλλά τουλάχιστον βλέπω ότι τα τελευταία χρόνια προχωράμε με ταχεία βήματα. Η Ευρώπη καθυστέρησε είτε ενδεχομένως διότι οι Γερμανοί βιομήχανοι πίεζαν την γερμανική κυβέρνηση, ήθελαν το φτηνό ρεύμα, φτηνό πλην όμως βρώμικο ρεύμα που παράγεται από τα ορυκτά καύσιμα, είτε γιατί, αν θέλετε, είχε μια προνομιακή σχέση η κυρία Μέρκελ με τον κύριο Πούτιν, οπότε υπήρχαν και οι γεωπολιτικοί λόγοι για τους οποίους βεβαίως έχει επικριθεί σφόδρα και στο εσωτερικό της. Τώρα, στα καθημάς, στην Ελλάδα τα τελευταία 4 χρόνια έχουν γίνει, αν θέλετε, σημαντικά βήματα και ελπίζω να προχωρήσουμε στον ίδιο ρυθμό. Τα προηγούμενα 10 βεβαίως και εμείς καθυστέρησαμε πάρα πολύ. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, ό,τι έγινε, έγινε. Το παρελθόν είναι παρελθόν. Εμείς κοιτάμε το σήμερα, κοιτάμε το τώρα. Θεωρώ ότι ο στόχος που έχει θέσει ο Πρωθυπουργός για 70% του μείγματος της ηλεκτρικής ενέργειας να προέρχεται από πράσινες μορφές είναι κάτι πολύ σημαντικό. Είναι πιο ψηλός από το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και θεωρώ ότι είναι εφικτός. Και πιστεύω ότι μπορούμε να τα καταφέρουμε. Το κομμάτι της πράσινης ενέργειας είναι ένα εθνικό θέμα. Δεν είναι ένα κομματικό θέμα. Εξαρτάται η ασφάλειά μας, η εθνική μας ασφάλεια, εξαρτάται η υγεία μας, εξαρτάται το περιβάλλον και νομίζω έτσι πρέπει να πορευτούμε και τα επόμενα χρόνια. Τώρα, μιας και αναφερθήκατε στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, θα μπορέσουν σε έναν ορίζοντα που εσείς θα μας τον πείτε να αντικαταστήσουν πλήρως την παραδοσιακή παραγωγή ενέργειας, δηλαδή έχουμε βάλει ως στόχο την απολιγνητοποίηση. Αλλά παράγεται και με άλλους τρόπους που δεν είναι φιλικοί στο περιβάλλον. Δηλαδή, θα φτάσει μια ευλογημένη στιγμή που την απολαμβάνουν οι σκανδιναβικές χώρες με μεγαλύτερα ποσοστά, ενώ που θα έχουμε μόνο ΑΠΕ ή όχι? Το εύχομαι και το ελπίζω. Και αν θέλετε, αυτή είναι και η στόχευση. Το πιστεύετε πέρα από την ευχή και την ελπίδα ότι μπορεί να συμβεί? Και το πιστεύω. Εγώ τα τελευταία χρόνια εργάζομαι στο κομμάτι της ενέργειας και πραγματικά το πιστεύω. Βέβαια, πρέπει να γίνουν και κατάλληλες επενδύσεις στο δίκτυο. Είναι ένα πολύ μεγάλο, πολύ βασικό κομμάτι. Θα σας ρωτήσω για το δίκτυο, έτσι, γιατί... Ήδη γίνονται. Θα σας πω όμως ότι εδώ εμείς, η Ελλάδα, κύριε Πουλίζο, έχει ένα τρομακτικό συγκριτικό πλεονέκτημα. Έχει ήλιο, νερό και αέρα. Έχουμε άπλετο ήλιο, 240 με 260 μέρες το χρόνο ηλιοφάνεια. Έχουμε πολύ νερό και έχουμε και ισχυρούς ανέμους, ιδιαίτερα στη θάλασσα. Έχουμε ένα από τα ισχυρότερα αιωλικά δυναμικά παγκοσμίως. Γιατί λοιπόν να μην τα αξιοποιήσουμε, γιατί να μην, αν θέλετε, εκμεταλλευτούμε τα συγκριτικά μας πλεονεκτήματα? Κατά την ταπεινή μου άποψη, όχι μόνο αυτός θα πρέπει να είναι ο στόχος, αλλά θα πρέπει να έχουμε και
να εκμεταλλευτούμε το συγκριτικό μας πλεονέκτημα και να εξάγουμε και πράσινες μορφές ενέργειας. Και εκτός από αυτό, η πορεία στην μετάβαση, διότι ο δρόμος είναι μακρύς, δεν μπορεί να έρθει από τη μία στιγμή στην άλλη, θα δημιουργήσει και πολλές δουλειές, δουλειές εδώ για τα νέα τα παιδιά και προστιθέμενη αξία στην οικονομία που τόσο έχουμε ανάγκη. Άρα το εύχομαι, το ελπίζω και το πιστεύω. Λοιπόν, θέλω να κάνουμε λίγο με τη μικρογραφία της Θεσσαλίας να δούμε την Ελλάδα. Νερά μπορεί να μην έχουμε πολλά για να έχουμε από εκεί παραγωγή ενέργειας. Φωνάζω Περιφερειάρχης προς την κατεύθυνση αυτή για να αξιοποιήσουμε στα δικά σας μέρη τα νερά. Για να γίνουν τα πράγματα. Για να αξιοποιήσουμε λοιπόν τα νερά αυτά στην Μεσοχώρα. Έχουμε θάλασσα. Θα μας πείτε ειδικότερα για τα θαλάσσια αιολικά πάρκα που είναι στο δικό σας πεδίο και το ξέρετε στις λεπτομέρειές του. Δείχναμε για παράδειγμα τις προάλλες τη μεγαλύτερη ανεμογεννήτρια στον κόσμο. Αν βρείτε αυτό το βίντεο, να το δείξουμε τώρα που θα το πούμε, στην Κίνα που έχει δημιουργηθεί, για να μπει και αυτή στη θάλασσα και να έχουμε από εκεί μεγάλη παραγωγή ενέργειας. Και βεβαίως έχουμε ήδη πολλές γαίες να έχουν παραχωρηθεί για τα φωτοβολταϊκά εδώ στην Θεσσαλία. Υπάρχει όμως ένα θέμα. Αναφερθήκατε, ακροθυγώς το βάλατε λίγο πριν στην κουβέντα, το δίκτυο που γίνεται ταυτόχρονα, παράλληλα με αυτές τις επενδύσεις η συζήτηση, μπορεί να δεχθεί τα φορτία που θα δημιουργηθούν από αυτές τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας? Το δίκτυο είναι ένα, αν θέλετε, δικό ζήτημα και είναι απαρχαιωμένο και στην Ελλάδα αλλά και στην Ευρώπη. Γι' αυτό γίνεται μια μεγάλη προσπάθεια αναβάθμισής του. Βλέπω και διαβάζω το επενδυτικό πλάνο του ΑΔΜΙΕ, το οποίο είναι αρκετά φιλόδοξο, αλλά χαίρομαι γιατί ήδη βλέπω σημαντικά βήματα προόδου και στο εγχώριο μέτωπο, αν θέλετε, με επεκτάσεις και αναβαθμίσεις, ενδεικτικά να σας πω, από την Κρήτη μέχρι την Αττική, και εξωχώρια υποθαλάσσια καλωδίωση μεταξύ Ελλάδας-Αιγύπτου και Ελλάδας-Βουλγαρίας, ενδεικτικά επίσης, να σας πω δύο παραδείγματα, αλλά και μία σειρά άλλων, αν θέλετε, πρωτοβουλειών, όπου θα αναβαθμίσουν και θα επεκτείνουν το δίκτυο. Οπότε, όταν θα είμαστε κι εμείς έτοιμοι, και οι νέες τεχνολογίες θα είναι έτοιμες, νομίζω ότι και ο ΑΔΜΙΕ και ο ΔΔΕ θα έχουν ήδη ολοκληρώσει το έργο τους. Οπότε θα είναι έτοιμοι να δεχθούν αυτό το επιπλέον, αυτό το έξτρα φορτίο. Μάλιστα. Δεν είναι πάντως απλό θέμα. Για πάμε τώρα να δούμε ένα πεδίο πολύ προνομιακό για εσάς, με την έννοια ότι το ξέρετε στις λεπτομέρειες του, τα θαλάσσια αιωλικά πάρκα, που τα ακούμε στην Ελλάδα, αλλά έχουν ήδη κάπου αρχίσει να λειτουργούν? Έχουν έστω ψηφιστεί εκείνες οι προβλέψεις για να έχουμε και θαλάσσια αιωλικά πάρκα? Έχουν γίνει περιβαλλοντικές μελέτες? Έχουν περάσει από εγκρίσεις για να πούμε ότι του χρόνου, για παράδειγμα, θα έχουμε τα πρώτα αιωλικά πάρκα στην θάλασσα? Κοιτάξτε, στο εξωτερικό βεβαίως είναι ορισμένα βήματα παρακάτω από εμάς. Εγώ έχω την τύχη να είμαι διευθύνων σύμβουλος σε σουηδική εταιρεία, όπου τρέχουμε διάφορα project και στο Ηνωμένο Βασίλειο και στη Σουηδία και στην Κορέα και σε άλλα μέρη του κόσμου. Η ελληνική αγορά είναι μια πολλά υποσχόμενη αγορά και τα υπεράκτητα αιωλικά πάρκα νομίζω είναι και ένα προνομιακό πεδίο για την Ελλάδα. Αλλά πάμε να τα δούμε ένα-ένα. Ποια είναι τα μεγάλα πλεονεκτήματα με τις θαλάσσιες ανεμογεννήτριες, να το πω έτσι απλά? Mm-hmm. Πρώτον, μπαίνουν στα βαθιά νερά. Και τι πάει να πει αυτό? Βαθιά νερά πάει να πει ισχυρότερος αέρας. Και ισχυρότερος αέρας πάει να πει μεγαλύτερη παραγωγή ενέργειας. Άρα είναι πιο αποδοτικά στο κομμάτι της ενέργειας. Το δεύτερο κομμάτι είναι έργα τελευταίας τεχνολογίας. Χρησιμοποιούν την πιο προηγμένη τεχνολογία. Και το τρίτο κομμάτι, αν θέλετε, ίσως από εκεί έπρεπε να ξεκινήσω, έχει να κάνει με το περιβάλλον. Τα θαλάσσια αιωλικά, οι πλατφόρμες, τα πλωτά, δεν χρειάζεται να κόψουν κανένα δέντρο για να πάνε στην κορυφή κάποιου βουνού να εγκαταστήσουν κάποια ανεμογεννήτρια, ούτε να ανοιχτούν δρόμοι, γιατί ούτε να ανοιχτούν δρόμοι, ούτε να κάνουν ζημιά στο βυθό της θάλασσας. Αντίθετα, οι πλατφόρμες αυτές δημιουργούν τεχνητούς υφάλους που είναι καταφύγιο για μικρά ψάρια και αυξάνουν τη βιοποικιλότητα. Αυτό πάει να πει ότι έχουν και θετικό αποτύπωμα στο περιβάλλον. Νομίζω αυτά είναι τρία πολύ βασικά πλεονεκτήματα. Και αν μου επιτρέπετε. Ναι, ναι, ναι. Αν μου επιτρέπετε, γιατί μιλάμε για την Ελλάδα και θέλω να σταθώ σε αυτό το σημείο. Η Ελλάδα, εκτός από πολύ ισχυρούς ανέμους, η θάλασσα έχει κατά βάση βαθιά νερά. Άρα έχει πάρα πολλά σημεία και καλά σημεία να τοποθετηθούν
αυτά τα υπεράκτη ολικά πάρκα και να παράγουν τρομακτική ενέργεια, η οποία βεβαίως θα οδηγήσει στην απολιγνητοποίηση και στις καθαρές μορφές ενέργειας και στην πορεία, θέλω να το ξανατονίσω αυτό, θα δημιουργηθούν χιλιάδες θέσεις εργασίας. Και γιατί το τονίζω? Γιατί μιλάμε εδώ και πολλά χρόνια για το brain drain. Τα νέα τα παιδιά έφυγαν στο εξωτερικό, δεν μπορούν να κάνουν οικογένεια. Ορίστε μια φοβερή ευκαιρία να γυρίσουν οι μηχανικοί, οι οικονομολόγοι, να γυρίσουν πίσω με καλές δουλειές στην Ελλάδα. Μάλιστα. Λοιπόν, τώρα έχουμε δει από άκρη σ' άκρη στην Ελλάδα αντιδράσεις των τοπικών κοινωνιών, όπου ανοίγει συζήτηση για να δημιουργηθεί κάπου αιωλικό πάρκο. Μέχρι στιγμής υπάρχουν αντιδράσεις για τα θαλάσσια αιωλικά πάρκα? Θα πει κάποιος, εγώ δεν θέλω να το βλέπω από την δική μου πλευρά του νησιού ή από τη στεριά προς τη θάλασσα. Μιλούμε για εγκατάσταση στο πουθενά, κάπως έτσι? Θα σας πω το εξής. Μιλούμε για εγκατάσταση στο βάθος της θάλασσας, άρα, με συγχωρείτε, δεν υπάρχει και οπτική επαφή. Και όταν δεν υπάρχει και οπτική επαφή, όπως καταλαβαίνετε, οι αντιδράσεις είναι πολύ πολύ λιγότερες, ίσως μηδενικές. Αυτό δείχνει η διεθνής πρακτική και από την εμπειρία μας μπορώ να σας πω ότι πολλές και διάφορες τοπικές κοινωνικές ομάδες αγκαλιάζουν αυτά τα πάρκα. Γιατί? Γιατί έχουν και αυτό το θετικό περιβαλλοντολογικό αποτύπωμα. Οπότε ούτε αισθητικά, αν θέλετε, ούτε η οπτική επαφή δεν υπάρχει από τη στιγμή που είσαι χιλιόμετρα μακριά από την ακτή, αλλά έχεις και θετικό πρόσημο περιβαλλοντολογικό. Οπότε αυτά είναι δύο στοιχεία τα οποία εικάζω ότι και στην Ελλάδα θα ισχύσουν, διότι δεν έχουμε ακόμα αιωλικά πάρκα στην Ελλάδα. Μόλις πριν λίγο καιρό πέρασε το νομοσχέδιο. Αλλά εικάζω ότι οι τοπικές κοινωνίες όχι μόνο δεν θα αντιδράσουν, αλλά ένα κομμάτι αυτών θα τις αγκαλιάσει κιόλας. Μάλιστα. Λοιπόν, τώρα εμείς δείχνουμε αυτή την προσομοίωση που λέγαμε πριν για την Κίνα, γιατί εκεί παρουσιάστηκε αυτή η τεράστια, μεγαλύτερη στον κόσμο ανεμογεννήτρια. Το δείξαμε για να δούμε πώς θα είναι τοποθετημένη στη θάλασσα κλπ. Αν πάμε σε πιο ειδικά θέματα, δηλαδή θα υπάρχουν... Αυτές, αν μου επιτρέπετε, παρακαλώ. Επειδή μόλις το είδα και εγώ τώρα εδώ στο βίντεο, αυτές είναι οι στέρεες βάσεις ανεμογεννήτριες. Είναι οι ανεμογεννήτριες οι οποίες είναι παλαιότερες τεχνολογίες από τις πλωτές και μπαίνουν σε ρηχά νερά. Μάλιστα. Εμείς τι συζητούμε στην Ελλάδα, και το ένα και το άλλο? Και το ένα και το άλλο. Τώρα, τα πρακτικά είναι λυμένα, δηλαδή θα υπάρχουν μπαταρίες που θα αποθηκεύεται το ρεύμα και με κάποιον τρόπο θα φεύγει για το δίκτυο? Όλα αυτά, προφανώς υπάρχει τεχνογνωσία, αφού μου λέτε εκπροσωπείτε μια εταιρεία που το κάνει πολλά χρόνια τώρα και στις σκανδιναβικές χώρες και στη Μεγάλη Βρετανία, στην Κορέα και πάει λέγοντας. Είναι λυμένα αυτά τα ζητήματα, έτσι? Κοιτάξτε, σε ένα μεγάλο βαθμό είναι λυμένα. Το κομμάτι των μπαταριών τρέχει ταχύτατα όσο μιλάμε αυτή τη στιγμή και τα επόμενα χρόνια θα έχουμε και εξελίξεις. Σε πρώτη φάση υπάρχει ένα καλώδιο κάτω από την ανεμογεννήτρια που συνδέεται με τον υποσταθμό και από εκεί στο Λαύριο ή οπουδήποτε στον κεντρικό σταθμό για να δώσει ρεύμα σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Αλλά για να σας δώσω να καταλάβετε, ένα μεγαβάτ μπορεί να δώσει ρεύμα σε 1.000 σπίτια. 15 μεγαβάτ σε 15.000 σπίτια. Το δικό μας το κομμάτι, δηλαδή μία πλωτή πλατφόρμα, μπορεί να έχει 15 μεγαβάτ μόνο η μία πλατφόρμα. 15.000 σπίτια. Αυτό σημαίνει ένα μικρό χωριό, κύριε Πολύζο. Ένα μικρό νησί. Μόνο με μία. Όχι, δεν είναι και μικρό χωριό 15.000 σπίτια. Έτσι είναι. Μεγάλος. Ναι, έτσι. Ναι. Λοιπόν, έκανα έναν επενιγμό πριν, τον προσπεράστα, αλλά τώρα θα το κάνω πιο συγκεκριμένο, διότι είναι φανερό ότι έχουμε μια απόλυτη παραδοξότητα, μια απόλυτη αντίφαση. Δηλαδή, έχουμε ένα κυβερνητικό στοίχημα να αναπτύξουμε τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και την ίδια στιγμή έχουν ορθωθεί τεράστια τύχη στη γραφειοκρατία. Πολύ αργές διαδικασίες και αυτό επιβεβαιώθηκε και από το πρόσφατο νομοσχέδιο του Υπουργείου. Εδώ λοιπόν αυτό δεν φρενάρει τις καλές διαθέσεις ανθρώπων να επενδύσουν στη χώρα μας? Γιατί και εμείς που έχουμε ρωτήσει τον Υπουργό, τον κύριο Σκρέκα, μας έχει πει «Μα έχουμε ένα πολύ αυστηρό, ίσως το αυστηρότερο στην Ευρώπη, αλλά το κάνουμε ακριβώς γιατί είμαστε Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας». Κοιτάξτε, γενικότερα η ελληνική γραφειοκρατία δυστυχώς είναι ένα από τα μεγαλύτερα εμπόδια στην ελληνική οικονομία. Και δεν παλεύεται κοινώς. Είναι διαχρονικά, αλλά βέβαια με την ψηφιοποίηση βλέπουμε, αν θέλετε, μια μεγάλη πρόοδο. Τώρα, το νομοσχέδιο κατατέθηκε και αξίζει να σας πω
ότι για αυτό το νομοσχέδιο, το οποίο είναι ένα νομοσχέδιο, αν θέλετε, κομβικό και για την οικονομία μας και για την πράσινη ενέργεια, πέρασαν 11 ολόκληρα χρόνια. 11 ολόκληρα χρόνια περίμεναν οι επενδυτές να δουν αυτό το θεσμικό πλαίσιο. Και ευτυχώς τον τελευταίο χρόνο ήρθε η κυβέρνηση, το πέρασε. Υπάρχουν βεβαίως κάποια κομμάτια που χρήζουν αποσαφήνισης, τα οποία, όπως είπε και ο Υπουργός, θα έρθουν με προεδρικά διατάγματα ή υπουργικές αποφάσεις. Ωστόσο όμως, το μεγάλο βήμα έγινε. Και μιλάμε, για να σας δώσω να καταλάβετε, μόνο στην πρώτη φάση, σε αυτά τα 2 γιγαβάτ που έχει πει η κυβέρνηση, μιλάμε για επενδύσεις ύψους τουλάχιστον 8 δισεκατομμυρίων ευρώ και χιλιάδων νέων θέσεων εργασίας. Άρα καταλαβαίνετε πόσο μεγάλο είναι αυτό το στοίχημα. Όχι, δεν είναι κομματικό, πόσο μεγάλο είναι αυτό το στοίχημα για την Ελλάδα, για την οικονομία της και για να μπορέσουν να βρουν δουλειές νέοι άνθρωποι. Μάλιστα. Άρα λέτε, με αυτά τα δεδομένα, με μια γραφειοκρατία που θα σέρνει σε βάθος χρόνου της διαδικασίας, ο στόχος που έχει μπει από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό για το 30, να έχουμε 2 γιγαβάτ με επενδύσεις και χαμηλότερα από αυτά που εσείς λέτε, στα 6 δισεκατομμύρια, είναι εφικτός ή θα πρέπει να παλέψει και η πλευρά της πολιτείας, αλλά κυρίως ο ιδιωτικός τομέας για να τον πετύχει? Νομίζω ο ιδιωτικός τομέας είναι παρόν. Και από την Ελλάδα και από το εξωτερικό. Εγώ μιλάω με επενδυτές καθημερινά σχεδόν. Είναι παρόν, είναι έτοιμος να ρίξει δισεκατομμύρια για να δημιουργήσει αυτά τα έργα, για να δημιουργήσει προστιθέμενη αξία στην οικονομία. Η κυβέρνηση χαίρεται. Άρα η ευθύνη πάει στην κυβέρνηση, στην πολιτεία. Η ευθύνη, σε ένα μερίδιο της ευθύνης, πάει στην πολιτεία. Εγώ χαίρομαι που βλέπω ότι οι ενέργειες που έχουν γίνει τα τελευταία 4 χρόνια είναι δυναμικές και είναι γρήγορες. Και ελπίζω να προχωρήσουμε με τους ίδιους ρυθμούς. Δεν βλέπω το λόγο γιατί να μην προχωρήσουμε με τους ίδιους ρυθμούς, αλλά θεωρώ ότι αν προχωρήσουμε, για να απαντήσω και στην ερώτησή σας, τα 2 γιγαβάτ τα οποία έχει θέσει ως στόχο η κυβέρνηση, θα τα υλοποιήσουμε μέχρι το 2030. Ευχαριστούμε, κύριε Χατζηγάκη. Είστε επανειδήν. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ. Γεια σας.